Ελάτε να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριος Αλέξανδρος λοιπόν Μαρκογιαννάκης, υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης με τη Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Να πούμε χρόνια πολλά στον κόσμο καταρχάς. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, εκλογική χρονιά. Έτσι ακριβώς. Και γνωρίζετε κι εσείς ότι είναι μια χρονιά γεμάτη φόρτο, κυρίως στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης το οποίο εσείς υπηρετείτε. Να ξεκινήσουμε με τα δύσκολα, αν θέλετε, κύριε Μαρκογιαννάκη, και το δύσκολο το βάζω σε εισαγωγικά. Χρήστος Μαρκογιαννάκης. Και ξεκινάω με τον Χρήστο Μαρκογιαννάκη, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ο δικός σας φυσικά δεσμός. Υπάρχει όλο αυτό το τεταμένο κλίμα των τελευταίων ημερών σου ότι έχει να κάνει με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Μια ηγεσία που την ίδια ώρα σας επιλέγει ως τον εκλεκτό. Πώς είναι το κλίμα αυτή τη στιγμή σε ό,τι έχει να κάνει με την συνοχή της Νέας Δημοκρατίας? Θα το πάω καταρχήν εκεί. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα ερώτημα το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε μου έχει τεθεί πολύ το τελευταίο διάστημα. Ο Χρήστος Μαρκογιαννάκης είναι η οικογένειά μου, είναι ένας άνθρωπος τον οποίο σέβομαι και τιμώ. Παρ' όλα αυτά έχει κάνει μια δική του προσωπική πολιτική επιλογή, εγώ έχω κάνει μια δική μου. Θεωρώ ότι οι βουλευτικές και οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα, το οποίο δεν θα πρέπει να συγχαίεται. Και από εκεί πέρα ένα ζήτημα το οποίο εξεπερνάει και εμένα τον ίδιο. Έχει υπάρξει κάποια επικοινωνία? Και όταν λέω επικοινωνία, φυσικά δεν αναφέρομαι στην οποιαδήποτε προσωπική συζήτηση έχει γίνει, αλλά σας έχει σχολιάσει κάτι αναφορικά με τη δική σας την υποψηφιότητα? Αυτό το οποίο έχει σχολιάσει έχει να κάνει με τα δικά του θέματα και όχι με τα δικά μου. Από εκεί πέρα, σας ξαναλέω, είναι ένα θέμα το οποίο με ξεπερνάει εμένα προσωπικά. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και στα ζητήματα της περιφέρειας. Περιφέρεια Κρήτης, μια περιφέρεια η οποία έχει πολλές δυνατότητες κατά κοινή ομολογία, η οποία όμως, οι όποιες δυνατότητες όμως, περνάνε πάντα και μέσα από το κεντρικό κράτος. Είναι τελικά και ζήτημα πολιτικής η περιφέρεια Κρήτης, η διοίκηση της περιφέρειας Κρήτης, η αυτοδιοίκηση? Κοιτάξτε, να δείτε, καλώς ή κακώς, η περιφέρεια είναι άμεσα εξαρτώμενη από την εκάστοτε κυβέρνηση. Αν θέλετε τη δική μου άποψη, κακώς. Οι περιφέρειες θα πρέπει να έχουν ουσιαστικό ενεργό ρόλο και με την αρχή της επικροτικότητας πολύ μεγαλύτερες, έτσι, να έχουν μεγαλύτερη δραστηριότητα και άμεση εξάρτηση με τους πολίτες και εκάστοτε τους κριτικούς. Όπως και να έχει λοιπόν, είναι ένα ζήτημα πολιτικό οι εκλογές της περιφέρειας. Έχει να κάνει και με την κεντρική πολιτική σκηνή. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι όντως, όπως το είπατε και θα συμφωνήσω απόλυτα, η Κρήτη έχει πάρα πολλές δυνατότητες, έχει όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει μια περιφέρεια πρότυπο και δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια και με όλες τις κυβερνήσεις δεν έχει υπάρξει συνεργασία που θα έπρεπε ώστε να δούμε την Κρήτη εκεί που μας αξίζει. Συνθέσεις ή συγκρούσεις θα επιλέξετε εσείς στο κομμάτι της περιφέρειας Κρήτης, αν την επαύριο των αυτοδιοικητικών εκλογών βρίσκεστε στο τιμόνι της περιφέρειας? Η περιφέρεια είναι ενιαία, η Κρήτη είναι ενιαία. Θα συγκρούσει, νομίζω, είναι πέρα από και τη δική μου φιλοσοφία, αλλά και το αύριο. Προφανώς συνθέσεις σε όλα τα επίπεδα. Η Κρήτη θα πρέπει να είναι πάνω από όλους και από πρόσωπα και από παρατάξεις και από όλα. Αν αναλάβετε τα ενία της περιφέρειας Κρήτης και την ίδια στιγμή στην κυβέρνηση, έρθει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας από το οποίο στηρίζεστε και κατεβαίνετε σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εκεί η σύγκρουση μπαίνει στην ατζέντα και στο τραπέζι της συζήτησης σε περίπτωση που τεθεί κάτι το οποίο εσείς θα θεωρήσετε ότι δεν είναι προς το συμφέρον της Κρήτης? Φυσικά. Αυτή τη στιγμή έχω πάρει από ένα χρήσμα από μια συγκεκριμένη παράταξη, στην οποία ανήκω, αλλά από εκεί πέρα δεν κατεβαίνω σαν Νέα Δημοκρατία, κατεβαίνω σαν Αλέξανδρος για να διεκδικήσω την περιφέρεια και να διοικηθεί σωστά. Και φυσικά, εάν θεωρήσω ότι ο εκάστοτε πρωθυπουργός, όποιος και αν είναι, όπως και αν λέγεται, από όποιο κόμμα και αν ανήκει, αδικεί την Κρήτη, θα είναι απέναντί μου. Είναι δεδομένο αυτό. Το έχω πει και από την πρώτη στιγμή. Σταύρος Αρναουτάκης είναι ένα μεγάλο όνομα για την περιφέρεια. Έχει ήδη δύο θητείες στις πλάτες του. Διεκδικεί εκ νέου την περιφέρεια Κρήτης. Και το ερώτημα που τίθεται εδώ στο τραπέζι, κύριε Μαρκογιαννάκη, είναι: ποια είναι τα δικά σας επιχειρήματα για να μην ψηφίσει κάποιος τον Σταύρο Αρναουτάκη και να επιλέξει εσάς? Έχετε διατελέσει και ως μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου τα τελευταία χρόνια. Ποια είναι η βασική κριτική που του ασκείτε? Το εύκολο να απαντήσω σίγουρα είναι το γιατί να επιλέξει κανείς τον κύριο Αρναουτάκη, καθώς έχει διατελέσει ήδη 9 χρόνια Περιφερειάρχης. Το πρόγραμμα για το οποίο εξελέγει δεν έχει υλοποιηθεί ούτε στο ελάχιστο. Νομίζω ότι τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούσαν
την Κρήτη και την πρώτη φορά που εκλέχθηκε εξακολουθούν να απασχολούν τους κριτικούς. Από εκεί πέρα δεν είμαι μηδενιστής. Έχει κάνει κάποια πράγματα σίγουρα θετικά. Κάποια έργα τα οποία όμως εγώ τα χαρακτηρίζω μικρά έργα και όχι μεγάλα. Ο κύριος Αρουντάκης δεν έχει να επιδείξει κανένα ουσιαστικό μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Είναι ένα στοίχημα για την Κρήτη, είναι ένα στοίχημα για εμάς όλους τους νέους που ασχολούμαστε και αν θέλετε και είναι και προτεραιότητα, γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε για ανάπτυξη αν δεν έχουμε μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Έχει χειριστεί, θεωρείτε, λάθος ζητήματα όπως έχουν να κάνουν με το ΒΟΑΚ, το Βόρειο Δικό Άξονα Κρήτης? Το έχει χειριστεί λάθος και θεωρώ ότι το λάθος το οποίο εξ αρχής έκανε είναι να πηγαίνει παρακαλώντας την εκάστοτε κυβέρνηση. Ο Περιφερειακός Κρήτης και με βάση την ανταποδοτικότητα του ΑΕΠ που παρέχει ή προσφέρει στο εθνικό ΑΕΠ, το έχω πει κατ' επανάληψη, θα πρέπει να απαιτεί. Ο Περιφερειακός Κρήτης έχει όλα τα προσόντα και όλες τις προϋποθέσεις να απαιτεί και στην προκειμένη περίπτωση να παίρνει πράγματα. Η μόνιμη απάντηση, εν πάση περιπτώσει, δικαιολογία θα έλεγα εγώ, είναι ότι ξέρετε, δεν είμαι αρμόδιος για τον ΒΟΑΚ, ότι το 2010 ψηφίστηκε ένας νόμος στον οποίο πλέον δεν είμαι εγώ αρμόδιος και εγώ αυτό το οποίο εύκολα μπορώ να το απαντήσω ότι είναι αντίστοιχα δεν ήταν αρμόδιος ούτε ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Ελλάδος, αλλά έχουμε Ιωνία εδώ. Mm-hmm. Δεν ήταν υπεύθυνος ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, αλλά έχουμε Εγνατία εδώ. Επομένως, εκ των πραγμάτων. Στα μεγάλα ζητήματα τα οποία όφιλε να δώσει λύσεις, δεν έχει δώσει ο κύριος Αρουντάκης. Ασκεί μια διοίκηση που κατ' εμέ είναι ξεπερασμένη. Μια διοίκηση εύκολων επιχορηγήσεων δεξιά και αριστερά. Εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής. Εγώ θεωρώ ότι με βάση τον υπάρχον προϋπολογισμό είμαι πολύ συνειδητοποιημένος. Δεν θα έρθω ξαφνικά και θα πουλήσω. Δεν θα έχω μαγικά ραβδιά και θα λέω ξαφνικά θα διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός. Είναι ούτως ή άλλως περιορισμένα τα έσοδα της περιφέρειας, είναι ούτως ή άλλως περιορισμένος ο προϋπολογισμός, αλλά θεωρώ ότι με βάση το υπάρχον προϋπολογισμό μπορούν να μπουν προτεραιότητες και να γίνουν κάποια έργα τα οποία δεν έχουν γίνει. Οι δικές σας προτεραιότητες για την επόμενη θητεία ποιες θα είναι? Βασική προτεραιότητα είναι η αναπτυξιακή στρατηγική. Ένας σχεδιασμός ιδανικά 15 ετίας. Στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξη που θα μπορέσει να βοηθήσει την Κρήτη να πάει μπροστά. Στόχο μου είναι να δούμε επιτέλου μία Κρήτη πρότυπο. Και αντιλαμβάνεστε ότι για να δούμε μία Κρήτη πρότυπο πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια, θα πρέπει να γίνουν κάποια αναπτυξιακά έργα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το κύριο είναι να δώσουμε να καταλάβουν οι κριτικοί ότι αξίζει να είναι περιφέρεια πρότυπο. Αξίζει να βλέπουμε τους συνομήλικους μας, αν θέλετε, που φεύγουν να σπουδάσουν και δεν επιστρέφουν ποτέ. Και πώς να επιστρέψουν, αν δεν έχουν οι γιατροί, π.χ. ένα νοσοκομείο πρότυπο, οι δάσκαλοι, καθηγητές, σχολεία πρότυπο. Στόχος μου είναι λοιπόν με απλές μεθοδικές κινήσεις, με λύσεις κοινής λογικής, να έχουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα και να δούμε την Κρήτη εκεί που ξαναείπε μας αξίζει. Θεωρείτε ότι σε αυτά μπορεί να ασκήσει σημαντικό ρόλο η περιφέρεια, η εκάστοτε περιφέρεια, προκειμένου η περιφέρεια Κρήτης? Είναι ζητήματα τα οποία ο κόσμος που μας παρακολουθεί θα πει ότι εντάξει, το νοσοκομείο ή η εκπαίδευση είναι ζητήματα που άπτονται του κεντρικού κράτους. Φυσικά άπτονται του κεντρικού κράτους, αλλά από εκεί και πέρα η περιφέρεια μπορεί να πιέσει. Η περιφέρεια είναι κοντά στα προβλήματα της εκάστοτε κοινωνίας, της Κρήτης, οπότε μπορεί να πιέσει με την πλευρά της για να αντιμετωπίζει τα ζητήματα. Σε ό,τι είχε να κάνει με το κομμάτι της ανάπτυξης, το οποίο αναφερθήκατε, κύριε Μαρκογιαννάκη, καταλαβαίνω ότι δίνεται ιδιαίτερη σημασία. Θεωρείτε ότι μέχρι στιγμής υπάρχει μια ισορροπία ανάπτυξη στο νησί? Όχι, όχι. Πού είναι το έλλειμμα? Είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Καταρχάς, θεωρώ ότι είναι πολύ εμπροσθοβαρής η ανάπτυξη όσον αφορά το βόρειο κομμάτι. Το νότιο κομμάτι της Κρήτης είναι ανεκμετάλλευτο και θα μπορούσαν με κάποιες προϋποθέσεις ή με κάποια ζητήματα τα οποία ενδεχομένως να δίνουν κίνητρα σε επενδυτές να δοθεί βάρος και στο νότιο κομμάτι, το οποίο είναι ένα εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και ανεκμετάλλευτο αναπτυξιακά. Από εκεί πέρα υπάρχει και μία ανισομερής ανάπτυξη και όσον αφορά τις περιφερειακές ενότητες, το οποίο και εμένα είναι ένα ζήτημα το οποίο με έχει απασχολήσει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αδικήσω κανέναν. Την επόμενη μέρα, κανένα κάτοικο, η αξίωση για όλους τους κατοίκους της Κρήτης θα πρέπει να είναι ίδιες. Είτε
από τη μία μεριά τη Ζάκρου είτε μέχρι το Καστελγισάμ. Τα περισσότερα παράπονα, φαντάζομαι θα το γνωρίζετε, έρχονται και από την ενδοχώρα αλλά και από την Ανατολική Κρήτη, η οποία πολλές φορές έχει πει ότι η Ανατολική Κρήτη αδικείται. Αποψηλώνεται από υπηρεσίες, μεταφέρονται υπηρεσίες, κλείνουν υπηρεσίες, κλείνουν εκπαιδευτικά ιδρύματα ενδεχομένως. Το βλέπετε έτσι, είναι έτσι, θεωρείτε εσείς, σε ό,τι έχει να κάνει με το Ανατολικό κομμάτι? Είναι έτσι δυστυχώς. Το εκλαμβάνω και από τον κόσμο που συναντώ. Έχω επισκεφτεί ήδη την Ανατολική Κρήτη. Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα της Ανατολικής Κρήτης είναι η λειψιδρία και η υδροδότηση. Μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα και δεν μπορούμε να παρακαλάμε το Θεό για να βρέξει. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε πράγματα τα οποία θα κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Άρα και ζητήματα λοιπόν τα οποία έχουν να κάνουν με το κομμάτι της παραγωγής. Αν σας ζητούσαν σήμερα να δώσετε βάρος σε μια συγκεκριμένη αντιπεριφέρεια, ποια θα ήταν αυτή, ποιος τομέας είναι αυτός που νομίζετε ότι θα πρέπει κυρίαρχα να δοθεί βάση για την Κρήτη? Για συγκεκριμένη περιφέρεια? Όχι. Νοώ θεματική αντιπεριφέρεια. Δηλαδή, αντιπεριφερειάρχες, κάποιος αντιπεριφερειάρχης. Ναι. Θα είναι το κομμάτι της παιδείας, θα είναι κάποια άλλη θεματική αντιπεριφέρεια? Δεν θα ήθελα τώρα να διαχωρίσω κάποια αντιπεριφέρεια, κάποια θεματική αντιπεριφέρεια. Νομίζω ότι όλες έχουν την εκάστοτε σημασία τους και νομίζω σε όλες θα πρέπει να δοθεί το βάρος που τους αναλογεί. Συγκρότηση του ψηφοδελτίου. Φαντάζομαι ότι έχετε ξεκινήσει συζητήσεις με πρόσωπα τα οποία προέρχονται από πού κυρίως, κύριε Μαρκογιαννάκη? Έχω πει ιδανικά θα ήθελα, ούτως ή άλλως η τοπική αυτοδιοίκηση δεν χωράει πολιτικές αγγελώσεις. Είναι και πέρα από τη δική μου φιλοσοφία. Αυτό το οποίο έχω πει ότι είναι ιδανικά να έχω ανθρώπους οι οποίοι είναι αγαπητοί στο χωριό τους, τους αγαπάει ο κόσμος, έχουν όρεξη και θέληση και ικανότητες να μπορέσουν να προσφέρουν στον τόπο. Ιδανικά λοιπόν από οποιοδήποτε κομματικό χώρο και να ανήκουν, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν με απασχολεί καθόλου, αρκεί να έχουν την όρεξη να προσφέρουν όπως την όρεξη αυτή έχω και εγώ αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ενδιαφέρον του κόσμου να συμμετέχει στην αυτοδιοίκηση? Η αλήθεια είναι ότι έχω εκπλαγεί ευχάριστα από την κινητικότητα και από τις αντιδράσεις του κόσμου που έχω μέχρι τώρα. Δεν σας κρύβω ότι έρχονται πολλοί άνθρωποι και αυτοπροτείνονται για υποψήφοι. Ούτως ή άλλως τώρα είναι μια διεργασία συγκεκριμένη. Έχουν ασχοληθεί ξανά στο παρελθόν? Και άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου, όλων των ηλικιών. Και είναι κάτι το οποίο έτσι και μου γεμίζει παραπάνω ευθύνη, αλλά και χαρά, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πραγματικά να προσφέρουν, δεν είχε τύχει να ασχοληθούν ξανά με τοπική αυτοδιοίκηση. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συνυπολογιστεί. Έχουμε κάποιο όνομα το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσαμε να ανακοινώσουμε σήμερα? Όχι, σήμερα όχι. Σήμερα όχι. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν μαζεμένα κάποια ονόματα. Ωραία, λοιπόν, περιμένουμε τις ανακοινώσεις αυτές. Πριν σας ευχαριστήσω, δεν μπορώ να μην ζητήσω και ένα σχόλιο για την κάθοδο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα δώσει και ένα πολύ ήχηρο μήνυμα στήριξης από την ομιλία του, μάλλον, στην εκδήλωση της ΝΟΔΕ Ηρακλείου. Δεν ξέρω αν σε αυτή την εκδήλωση δίπλα σε εσάς θα υπάρχει ενδεχομένως και ένας υποψήφιος ο οποίος θα στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία για το Δήμο Ηρακλείου. Η δικιά σας πληροφόρηση, ναι, λέει κάτι. Δεν το γνωρίζω αυτό, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Από εκεί πέρα, η κάθοδος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας σηματοδοτεί τη σημασία που και ο ίδιος έχει δώσει για την περιφέρεια της Κρήτης. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ο τόπος καταγωγής του, επομένως έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα. Και είναι και αυτό που λέτε, ότι δίνει και το πολιτικό του στίγμα στην μάχη αυτή της περιφέρειας. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.